Σε ισχύ το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Βέβαια, μικρό είναι το ενδεχόμενο ενεργοποίησής του, γιατί οι τιμές είναι ακόμα πολύ χαμηλές, ευτυχώς βέβαια. Λαλέλα, καλή σου μέρα. Σωστά, έτσι είναι. Λίγοι πιστεύουν να το θυμούνται ότι αυτό το πλαφόν, το περιβόητο, αποτέλεσε αντικείμενο έντρων διαπραγματεύσεων και απασχόλησε αμέτρητα, θα έλεγα, τακτικά και έκτακτα Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας. Στήθηκε σε ισχύ σήμερα μαζί με τον κανονισμό που το προβλέπει. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτό θα εργοποιηθεί εφόσον το συμβόλαιο επόμενη ημέρα στον κόμβο TTF της Ολλανδίας υπερβεί τα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα για 3 μέρες. Και παράλληλα, βλέπουμε και απόκληση στην τιμή στην Ευρώπη σε σχέση με τη διεθνή αναφορά του LNG κατά 35 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Καμία από αυτές τις συνθήκες όμως δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Εφόσον η τιμή του φυσικού αερίου στο TTF κινείται κάτω από τα 55 ευρώ ανά μεγαβατόρα και οι τιμές των φορτίων LNG που προορίζεται για την Ευρώπη, έχουν συγκλίνει ήδη από τις αρχές του έτους με τις τιμές των υπόλοιπων διεθνών hub. Και αυτό συνέβη διότι, όπως ξέρουμε, όλα τα σενάρια τρόμου που είχαν εκτοξεύσει τις τιμές τον Αύγουστο, πάνω και τα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δεν υλοποιήθηκαν. Ούτε προβλήματα εφοδιασμού είχαμε, εφόσον όλες οι κυβερνήσεις έλαβαν σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης, αλλά ούτε και θέμα. Ούτε και θέμα επάρκειας καταγράφει, γιατί είχαμε και ήπιο χειμώνα με αποτέλεσμα οι αποθήκες να μείνουν γεμάτες. Okay. Ωραία. Λαλέλα, πραγματικά ο καλός καιρός βοήθησε πάρα πολύ την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα στην μείωση των τιμών και ελπίζουμε να υπάρξει και μια λύση για τον επόμενο χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ τη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως την